Γεια σας, είμαι ο Πάνος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του The Upgrades. Σήμερα ήρθε η ώρα να κάνουμε το Mini Studio Project 2. Σήμερα θα μιλήσουμε πιο πολύ για τα περιφερειακά του υπολογιστή. Πάμε όπως είπαμε στο προηγούμενο, είδαμε για το hardware, τι έχει ο υπολογιστής πάνω. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε λίγο και τι έχω σαν περιφερειακά, οθόνη, ποντίκι, πληκτρολόγιο κλπ. Θα σας τα εξηγήσω σιγά σιγά. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Ας μιλήσουμε λίγο για τα ακουστικά που χρησιμοποιώ. Όπως θα έχετε δει και στο βίντεο, όλα που κάνω και με το gaming κτλ. Χρησιμοποιώ τα Logitech G430. Είναι πάρα πολύ καλά ακουστικά. Είναι 7-1. Προσπαθώ να κάνω ουσιαστικά το 7-1. Το μικρόφωνο εντάξει, είναι κάτι πολύ απλό όπως είναι σε όλα συνήθως τα ακουστικά αυτά. Η τιμή τους κανονικά ήταν γύρω στα 75 ευρώ νομίζω και τα είχα πάρει σε προσφορά γύρω στα 60. Κάπου εκεί ήτανε. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για κάποιον που ξεκινάει τώρα να μην πάει στα πιο ακριβά που έχει 150, 180 και ανάλογα τώρα ανεβαίνουμε μετά. Εγώ τα πήρα πιο πολύ δηλαδή γιατί ήταν σε προσφορά και τα πήρα όχι 50, 40 τελικά τα πήρα. Νομίζω 40 ήταν. Πολύ άνετα στο κεφάλι, πολύ μαλακά τα μαξιλαράκια, δεν σε κουράζει καθόλου. Απλά όπως είπα έχει μακρύ καλώδιο, πολύ βολικό. Έχει δικιά του κάρτα ήχου πάνω, ένα ανταπτοράκι για να μπορείς να κάνει τη μετατροπή μεταξύ μικροφώνου και ακουστικών. Αυτά, όποιος θέλει μπορεί να τα βρει, θα τα βάλω και ένα link από κάτω. Πιστεύω ότι αξίζουν σε αυτά τα χρήματα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε. Πάμε στο ποντίκι. Το ποντίκι που χρησιμοποιώ είναι το Logitech το G502 Spectrum. Είναι ένα πάρα πολύ βολικό ποντίκι και σχετικά ελαφρύ και είναι πιο πολύ για χρήση gaming και όχι πιο πολύ εργασιών. Αν και εντάξει, βολεύει και κανονικά και για να κάνεις κάποια εργασία ή οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιώ και για Photoshop και για Premiere και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά για το gaming είναι πολύ ωραίο, πολύ γρήγορο. Έχει πολλές επιλογές σε DPI. Έχει μέσα βαρύδια ειδικά. Οπότε, άμα θες να το κάνεις λίγο πιο βαρύ, μπορείς να το κάνεις. Οπότε, έχει αυτές τις επιλογές. Έχει αρκετά πλήκτρα που είναι ρυθμιζόμενα μέσα στο πρόγραμμα της Logitech. Όπως και το RGB που έχει πάνω, έχει ένα δικό του πρόγραμμα και μπορείς να ρυθμίσεις τα χρώματα που θες να δείχνει. Αν θες να δείχνει ένα χρώμα ή αν θες να αλλάζει, να κάνει κύκλο. Γενικά πολύ καλή αγορά που το έχω κάνει και αυτό. Και αυτό το είχα πάρει σε προσφορά, θυμάμαι. Αν και το έχω πάνω από ένα χρόνο, οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς τι τιμή το έχω αγοράσει. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό ποντίκι. Πολύ σταθερό και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ το έχω συνδυάσει με ένα mousepad της Corsair. Εντάξει, ένα απλά τυπικό mousepad. Αυτό εντάξει τώρα για το mousepad δεν είναι τίποτα, ούτε LED έχει κάτι. Είναι απλά ένα κλασικό mousepad. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα στο πληκτρολόγιο. Στο πληκτρολόγιο πήρα πρόσφατα, με το έκαναν δώρο βασικά, ένα πληκτρολόγιο της Razer. Είναι το μόνο Razer που έχω, τα άλλα ήταν και το ποντίκι και τα ακουστικά της Logitech. Είναι ένα Razer Black Widow το Elite. Τι να πω, αυτό το πληκτρολόγιο εντάξει, όποιος το έχει χρησιμοποιήσει ξέρει τι παίζει. Μιλάμε για ένα μηχανικό πληκτρολόγιο εννοείται. Με άπειρους χρωματισμούς μπορείς να βάλεις τα πάντα από το κάθε κουμπί ξεχωριστά μέχρι να κάνει με τον ήχο. Είναι ό,τι θες κάνει πραγματικά αυτό το πληκτρολόγιο. Το hand rest, άμα θες να βάλεις πάνω το χέρι σου για να ξεκουράζεται, δεν σε κουράζει καθόλου πραγματικά γιατί πρέπει να το έχεις πάνω συνέχεια. Με έχει βολέψει πάρα πολύ, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει σε πληκτρολόγιο. Το χρησιμοποιήσα πρώτη φορά σε αυτό και δεν το έχω βγάλει καθόλου από τη στιγμή που το έχω πάρει. Οπότε το χρησιμοποιώ πάντα με αυτό. Τέρμα δεξιά κιόλας έχει και μία ροδέλα το οποίο μπορεί να ρυθμίζει από εκεί τον ήχο, να δυναμώνεις, να χαμηλώνεις, να κάνεις mute τα πάντα. Πολύ βολικό και αυτό. Γενικά πολύ καλό πληκτρολόγιο, εντάξει κάνει θόρυβο, έχει τους πράσινους διακόπτες. Εντάξει, λογικό είναι να κάνει θόρυβο, όπως κάθε μηχανικό, αλλά όλα τα πλήκτα του είναι άμεσα. Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, όλο είναι μεταλλικό, πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Και αν κάποιος έχει δηλαδή θέμα με τον ήχο, απλά εντάξει, στα μηχανικά γενικά όλα τα μηχανικά κάνουν θόρυβο. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος εγώ. Η τιμή του γενικά είναι λίγο τσιμπημένη. Τώρα επειδή μετά ήταν δώρο δεν ξέρω ακριβώς πόσο αγοράστηκε, αλλά άμα το ψάξετε λίγο γενικά είναι λίγο ακριβό για πληκτρολόγιο. Αλλά πιστεύω ότι ταξίζει τα χρήματα του αν θέλει κάποιος να επενδύσει σε κάτι πολύ καλό και να κρατήσει για χρόνια. Πάμε να συνεχίσουμε με τα ηχεία. Σαν ηχεία χρησιμοποιώ νομίζω τα πιο κλασικά ηχεία που έχει ο κάθε Έλληνας στο σπίτι του για υπολογιστή. Είναι της Logitech τα Z506, 5-1 ηχεία.
Μόλις σας θα δείξω βασικά το τρόπο που είναι το βίντεο και το βλέπετε, καταλαβαίνετε ποια ηχεία είναι. Νομίζω ότι τα έχουν πάρα πολύ αυτά τα ηχεία, έχουν βγει σε πάρα πολλές εκδόσεις, βγαίνουν πάρα πολλά χρόνια και συνήθως τα ανανεώνει λίγο η Logitech με άλλα λογότυπα. Δηλαδή, εγώ τότε που τα είχα πάρει ήταν τα τελευταία που είχαν αυτό το λογότυπο. Μετά άλλαξε απλά το λογότυπο, ακριβώς τα ίδια ηχεία συνέχισαν όπως ήταν. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το μόνο κακό, όπως είχα πει και στο πρώτο το βίντεο, είναι ότι ο δικός μου υπολογιστής δεν έχει θύρα για να μπορούν να παίξουν 5-1. Οπότε, ενώ τα είχα βάλει όλα, είχα βάλει και τα δύο πίσω, τα είχα βάλει εδώ, αλλά δεν μπορούσαν να δουλέψουν σωστά, οπότε δεν μπορούσε να ακουστεί ο ήχος όπως έπρεπε. Οπότε τσάμπα τα είχα για 5-1, απλά παίζαν κάποιους ήχους από πίσω. Τώρα πλέον τα έχω βγάλει από πίσω γιατί με εκνευρίζουν κιόλας που περνάνε τα καλώδια, γιατί δυστυχώς δεν είναι ασύρματα. Οπότε πλέον είναι 2-1, έχω βάλει δηλαδή τα δύο τα κλασικά μπροστά. 3-1 βασικά, γιατί έχω και το μεσαίο το κεντρικό. Έχω το κεντρικό, το μεσαίο, τα δύο τα κρυάνα και το κάτω το subwoofer. Γενικά πολύ καλός ήχος, πολύ ωραίο μπάσο. Είναι σκυλιά, τα έχω τουλάχιστον 5 χρόνια, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Μου λέγανε κιόλας ότι συνήθως βγάζουν πρόβλημα στην πλακέτα αυτά και αρχίζουν και κάνουν κάτι σαν μικροφωνισμούς και τέτοια. Αλλά εμένα μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα, οπότε είμαι πολύ κομπλέ. Γενικά παίζανε, εγώ τα είχα πάρει γύρω στα 100, είχαν ξεκινήσει νομίζω γύρω στα 150 κάπου εκεί. Στα 100 από ό,τι είδα τώρα παίζουν γύρω στα 90 ευρώ. Είναι value for money όσο δεν πάει, οπότε όποιος δεν τα έχει πάρει, εντάξει λίγοι πρέπει να είστε, ας τα πάρει, γιατί είναι 75 βάτα RMS κιόλας, οπότε είναι πολύ δυνατά. Αυτά, πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε τι οθόνη έχω. Λοιπόν, οθόνη. Αυτό λίγο με απογοητεύει και εμένα, γιατί ακόμα δυστυχώς έχω μία οθόνη η οποία δεν είναι monitor για PC. Είναι τηλεόραση κανονική. Την είχα πάρει με σκοπό να την έχω και τηλεόραση στο δωμάτιο και να χρησιμοποιώ και το PC πάνω σε αυτή, γιατί ήθελα να έχω μία μεγάλη οθόνη. Γιατί παλιότερα είχα μία Samsung 24, αλλά δεν έφτανε. Τώρα την έχω σαν βοηθητική. Ήταν πολύ μικρή και αυτή ήταν μόνο monitor, αλλά δεν έκανε καλή δουλειά. Έτσι ήθελα κάτι μεγαλύτερο λόγω του Photoshop που χρειάζομαι να έχω όσο περισσότερο χώρο μπορώ. Και είναι μία 30DR LG. Τον κωδικό θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή, άμα θέλετε να την ψάξετε κι εσείς, αν και είναι παλιό μοντέλο, αρκετά παλιό μοντέλο, οπότε δεν νομίζω να κυκλοφορεί ακόμα. Λοιπόν, είναι μια κλασική τηλεόραση. Κάνει τη δουλειά της στα βασικά πράγματα, μπορείς να βλέπεις ταινίες, μπορείς να βλέπεις τηλεόραση, έχει HDMI, τα πάντα κλασικά, είναι Full HD εννοείται. Το μόνο κακό είναι τα Hertz, δηλαδή παίζουμε ακόμα σε 60 Hertz, οπότε δεν βοηθάει πολύ στα παιχνίδια και γενικά δεν βοηθάει πολύ στο μάτι όταν είσαι πολλές ώρες πάνω στον υπολογιστή. Που αυτό θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θέλω να κάνω και αλλαγή, να πάω σε κάτι καλύτερο με περισσότερα Hertz, γιατί με κουράζει και εμένα στα μάτια και δεν έχει γενικά και πολύ καλή πιστότητα στα χρώματα. Δηλαδή όπως τα βλέπω τα χρώματα, ενώ επειδή το χρησιμοποιώ και επαγγελματικά, όταν κάνω κάποια δουλειά στο Photoshop και θέλω τα χρώματά μου να έχω 100% το αποτέλεσμα που θα βλέπει και ο άλλος, είτε στο κινητό του είτε κάπου αλλού, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Και έχω προσπαθήσει να κάνω calibration με όλα τα προγράμματα κτλ. Και δεν μπορώ να το πετύχω. Οπότε θεωρώ ότι στα χρώματα έχει μεγάλη απόκριση. Τώρα σε gaming και τέτοια δεν βλέπεις μεγάλη διαφορά. Καλά, σίγουρα όταν παίζεις κάποιο παιχνίδι που είναι first person, πυροβολισμός κτλ., σίγουρα θα έχει καλύτερη κίνηση μία να πάρω με μεγαλύτερα hertz. Οπότε είναι ένα από τα πράγματα που είναι να αλλάξουν όσο πιο άμεσα γίνεται. Απλά γενικά οι οθόνες είναι κάτι που είναι ακριβό για να γίνει η αλλαγή, και επίσης επειδή εγώ θέλω μεγάλη οθόνη πρέπει να παίξω πάλι στην 30DR και δεν ξέρω τι να επιλέξω. Πείτε μου και στη γνώμη σας αν έχετε πάρει κάποια πρόσφατα κάποια καλή. Βλέπω συνήθως τις Dell που είναι πάρα πολύ ωραίες, έχουν απίστευτη πιστότητα στα χρώματα, απλά είναι πολύ ακριβές. Και γενικά θέλω να πω, είσαι curved, είσαι κανονική, τώρα δεν ξέρω αν θα πάω σε ultra wide. Θα δείξει. Γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια αν έχετε αγοράσει κάτι πρόσφατα και αν έχετε κάποια που αξίζει, και να την κοιτάξω και εγώ να την βάλω στο πρόγραμμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι εντάξει, πολύ απλό, με τον εκτυπωτή. Έχουν εκτυπωτήσει κάτι πολύ μηχάνημα, δηλαδή της HP. Απλά να σας το πω και αυτό, εφόσον υπάρχει εδώ μέσα στο στούντιο και χρησιμοποιείται κιόλας, είναι να σε εκτυπωτήσει της HP, ένα πολυμηχάνημα, το HP Advanced 3835, ένας τυπικός εκτυπωτής,
Είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά από τους HP εκτυπωτές, κάθε φορά δηλαδή ότι παίρνω πάντα και να χαλάσω, δηλαδή μετά από χρόνια πάντα HP παίρνω, είμαι πολύ ικανοποιημένος, δεν έχουν προβλήματα, πολύ καλή ποσότητα των χρωμάτων στην εκτύπωση, όλα πολύ ok. Εντάξει, μετά από κάποια χρόνια συνήθως εκτυπωτές, επειδή δεν γίνεται και μεγάλη χρήση, χαλάνε. Αλλά τώρα όταν υπάρχει ένα κόστος 60 ευρώ για να πάρεις ένα εκτυπωτή ολόκληρο και σου κρατάει 5 χρόνια, εντάξει, πόσο να κρατήσει. Ακόμα και τα μελάνια δηλαδή παίζουν γύρω στα 20 ευρώ το set, ας πούμε 20-25 ευρώ το set, είναι το κόστος του μισού εκτυπωτή. Οπότε συνήθως γύρω στις 4-5 αλλαγές μελανιών μου φτάνει και μετά πάμε πάλι από την αρχή. Πολύ ευχαριστημένος, πολύ καλός εκτυπωτής, μέχρι τώρα δεν μου έχει παρουσιάσει κάτι. Έχει και wifi πάνω, οπότε μπορώ να στέλνω με τη μία από το κινητό μου φωτογραφίες και να τις τυπώνει εκεί. Γρήγορος γενικά, τα μελάνια του που είπαν οικονομικά, νομίζω κάνει γύρω στα 10 το μαύρο, το χρωματιστό, και γύρω στα 12-13 το μαύρο, οπότε είναι πολύ ok και κρατάνε για πάρα πολλές φωτοτυπίες, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας έδειξα λίγο τα περιφερειακά που έχω για τον υπολογιστή και οπότε ήταν το τελευταίο κομμάτι που είχαμε θέμα τον υπολογιστή, το hardware και το software. Software, περιφερειακά, τα πάντα τώρα. Software, καλά. Software έχω τα Windows πάνω, κλασικά. Δεν έχει κάποιο λόγο να σας τα δείξω αυτά. Λοιπόν, οπότε αυτά για σήμερα. Τώρα την επόμενη φορά τι έχουμε να δούμε. Έχουμε να δούμε πλέον το χώρο. Να δείτε λίγο κάποιες αλλαγές που έχω κάνει στο χώρο, αν και δεν τον έχετε δει κιόλας. Αλλά γίνανε κάποιες προσθήκες πάνω για να γίνει λίγο πιο ωραίο ο χώρος αυτός που παίζω και τα παιχνίδια και που σας τραβάω τα βίντεο. Να σας δείξω λίγο το φωτισμό που χρησιμοποιώ. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε φωτισμό, θα έχουμε το στούντιο λίγο, ένα γενικό πλάνο για να δείτε λίγο πώς είναι και να σας πω τι έχω αλλάξει μέσα στο χώρο από τότε που ξεκίνησα όλο αυτό με το YouTube. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι των The Upgrades, κάντε εγγραφή, κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε και κάντε λίγο υπομονή. Στην επόμενη εβδομάδα, λογικά ή τη μεθεπόμενη, θα δω πώς θα βγει το βίντεο, θα το δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ήμουν Πάνος. Γεια σας.